Τώρα, λίγες ώρες, κυρίες και κύριοι, μετά τις συναντήσεις του Αντιπροέδρου της Τουρκίας με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης στην Αθήνα, ο κ. Τσαβούσογλου προκαλεί από τη Θράκη, όπου και πραγματοποιεί περιοδεία. Αποκάλεσε λοιπόν τουρκική την μουσουλμανική μειονότητα, παραβρέθηκε σε δείπνο με τους ψευδομουφτίδες, ενώ βάφτισε τουρκική νεολαία, τους νέους με τους οποίους συναντήθηκε. Προκλητικός με το «Καλημέρα», ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Χακάν Τσαβούσογλου, που περιοδεύει στη Θράκη, αποκαλεί τουρκική τη μουσουλμανική μειονότητα με το που πατάει το πόδι του στην Κομωτινή. İkinci olarak bahsetmek istediğim Müslüman Türk azınlığı. 150 bin Müslüman Türk azınlığının burada bir yaşam mücadelesi verdiğini, şimdi Türkiye olarak üzerimize düşeni, ana vatanımız olarak üzerimize düşeni yapmaya Στο επίσημο δείπνο που παρέθεσαν τοπικοί σύλλογοι, δήμαρχοι και ψευδομουφτίδες στο Τσαβούσογλου και όπου παρευρέθηκαν και Έλληνες βουλευτές της μειονότητας στο χωριό Θάμνα της Ροδόπης, ο Τούρκος αντιπρόεδρος ανέπτυξε το όραμα Ερντογάν για όλες τις μειονότητες. Παρών στη συνάντηση και ο προστατευόμενος του Ερντογάν, ο Λεβέντ Σαδίκ, γιος του εθνικιστή ηγέτη της μειονότητας Αχμέτ Σαδίκ, που προσπαθεί να αναδειχθεί σε οικονομικό παράγοντα στη μειονότητα. Τζαμιά και προσευχές, μειονοτικά σχολεία και σύλλογοι. Από τις 8.30 το πρωί ο Χακάν Τσαβούσογλου όργωσε Ξάνθη, Κομωτινή αλλά και τα γύρω από μακοχώρια. Σε μειονοτικό σχολείο με 850 παιδιά ο Χακάν Τσαβούσογλου στέλνει ακόμα ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Καλεί τα παιδιά να μην ξεχάσουν από πού προέρχονται και πού πορεύονται. Ενώ λίγο αργότερα δηλώνει πως μίλησε και με την, όπως την αποκαλεί, τουρκική νεολαία. Αμέσως μετά την Κομωτινή, ο Χακάν Τσαβούσογλου έφτασε στο τέμενος Τσινάρ της Ξάνθης για την καθιερωμένη προσευχή της Παρασκευής. Ψευδομουφτής του Τεμένους και πάντα δίπλα στον Τσαβούσογλου, ο Αχμέτ Μέτε, που προκλητικά στο παρελθόν έχει μιλήσει για τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη. Λίγο πριν αναχωρήσει, ο Χακάν Τσαβούσογλου, πάντα μαζί με τους ψευδομουφτίδες, πήγε στα μειονοτικά χωριά Κένταυρο και Εχίνος της ορεινής Ροδόπης, όπου του επιφυλάχθηκε πανηγυρική υποδοχή.